Κορίτσια, αναχώδης νίκη, αλλά σημαντική νίκη για τη συνέχεια εντός προγράμματος, γιατί θέλετε να συνεχίσετε τα θετικά αποτελέσματα για ανώπιση της συνέχειας. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για το σημερινό παιχνίδι. Καταρχήν, θα ήθελα να πω συγχαρητήρια στην ομάδα της του Άρη, διότι είναι πολύ μικρά κορίτσια και έδειξαν ότι προσπαθούν. Η επιμονή τους για την νίκη φάνηκε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και θα ήθελα να τους ευχηθώ καλή συνέχεια στην συνέχεια του πρωταθλήματος. Όσον αφορά εμάς, στην αρχή μπήκαμε λίγο νοχελικά στο παιχνίδι, αλλά στην πορεία, όπως και σε κάθε παιχνίδι μέχρι τώρα, βλέπουμε ότι αποκτούμε τις δυνάμεις και ρυθμό μετά το δεύτερο δεκάλεπτο. Πετύχαμε την νίκη που θέλαμε και προσπαθούμε τώρα από εδώ και στο εξής για την πορεία μέχρι την νίκη. Αυτό. Έφυγε σίγουρα, υπήρχε το άγχος από εκεί και μετά. Είδαμε όμως ότι στη συνέχεια, αφού βρήκατε τη συγκέντρωση, δεν είχατε κανένα πρόβλημα. Καταφέρατε να βρείτε τους πόντους στην επίθεση που σας έλειπαν στο πρώτο ημίχρονο. Και κατά συνέπεια βλέπετε τη συνέχεια. Τελικά, εγώ αναφορικά με την συγκέντρωση, όταν υπάρχει ηρεμία στην ομάδα, νομίζω ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα απέναντι από οποιοδήποτε αντίπαλο, έτσι είναι. Γενικά, όταν μπαίνει όλη η ομάδα με ηρεμία, δεν έχει να φοβάται τίποτα. Όταν αρχίσει να κάνει τα συστήματά της και αυτά που έχει δουλέψει, σίγουρα θα βγουν οι προσπάθειες. Σήμερα αρχίσαμε λίγο τρακαρισμένες, μπορώ να πω λίγο άστοχες, δεν μας ήθελε η μπάλα. Οπότε, αρκετά εύκολες προσπάθειες χάθηκαν, χωρίς να έχουμε αυτό που αποζητάμε, που ήταν το σκορ να πάρουμε στο αρχικό πρώτο ημίχρονο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η ομάδα μας στην αρχή δεν πηγαίνει πάντα τόσο καλά. Νομίζω πάντα έχουμε αύξηση ρυθμό. Στη συνέχεια ανεβαίνουμε, δεύτερο και τρίτο και τέταρτο δεκάλεπτο. Γιατί αρχίζουμε να βρίσκουμε η μία την άλλη, να μπαίνουμε στο παρκέ, να παίζουμε όπως έχουμε μάθει. Σήμερα στο παιχνίδι δεν παίξαμε όπως θέλαμε, είναι η αλήθεια. Αλλά στη συνέχεια βρήκαμε αυτό που θέλαμε, βρήκαμε το σκορ και πήραμε το αποτέλεσμα. Σίγουρα η χρονιά Λία είναι δύσκολη φέτος, γιατί υπήρχαν κάποιοι τραυματισμοί γενικότερα μέσα στο πρόγραμμα, αλλά σας ταλαιπώρησαν στην προετοιμασία σας στη χρονιά. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι η ομάδα βρίσκεται σε τροχιά ανόδου και σίγουρα βλέπετε με την απαιτούμενη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Κάτι που φαίνεται και στον αγωνιστικό χώρο, ότι σέβεσαι τον αντίπαλο ανεξαρτήτου δυναμικότητας. Δεν υπάρχουν φαβόροι στο πρωτάθλημα. Όποιος θεωρεί ότι υπάρχουν φαβόροι, κάνει και το παιχνίδι. Σίγουρα είμαστε μια ομάδα νεοσύστατη, μόλις με 7-8 παίχτριες. Οι τραυματισμοί ήταν μέσα κατά τη διάρκεια του σεζόν. Και το θέμα είναι ότι λόγω του ότι υπάρχουν πολύ λίγες ομάδες στο πρωτάθλημα και το πρωτάθλημα ξεκινάει τέλος της αγωνιστικής περίοδου, αυτό είναι ένα μείον. Που πάει να πει ότι επιβαρύνονται τόσο οι αθλήτριες κατά τη διάρκεια των πρωταθλητήριων προπονήσεων και η κινδυνότητα για τραυματισμούς είναι μέσα στο πρόγραμμα. Οπότε και εμείς προσπαθούμε και με όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν το παλεύουμε. Θα δούμε. Και τέλος, Εύβη, είναι το όσο περνάει το πρωτάθλημα, βλέπουμε ότι βρίσκεται τα πατήματά σας, όπως λέτε, στο ρυθμό που χρειάζεστε. Οπότε νομίζω ότι η συνέχεια μπορεί να είναι ακόμα καλύτερη. Ευελπιστούμε να είναι καλύτερη. Μακάρι να βγούμε και πρωταθλήτριες σε Κασκινό, που έχουμε κάνει ήδη τα πρώτα βήματα. Η συνέχεια είναι μεγάλη. Δεν έχει τελειώσει ακόμα ο πρώτος γύρος. Οπότε έχουμε ακόμα και το δεύτερο για να δούμε τι θα γίνει. Οι ομάδες όλες είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικές. Νομίζω όλοι θέλουν να παίξουν, να διασκεδάσουν και να πάρουν και τον τίτλο. Βέβαια, η έλλειψη αγώνων λόγω ότι δεν υπάρχουν πολλές ομάδες είναι φανερή. Δεν έχουμε παιχνίδια στα πόδια μας και αυτό μας καταπονεί, μας κουράζει και φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Και εμείς οι ίδιοι το καταλαβαίνουμε. Μακάρι να υπήρχαν περισσότερες ομάδες για να είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και εμείς ακόμα καλύτερες. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.